Τα πειρά της αντιπολίτευσης συγκεντρώνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή για οριστική εγκατάλειψη του σχεδίου για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο προϋπολογισμός της Νέας Δημοκρατίας καταδεικνύει τα προεκλογικά ψεύδη του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά και την οριστική εγκατάλειψη του σχεδίου για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων από 3,5% σε 2,5% που είχε δρομολογήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον εγγυητικό λογαριασμό. Η Κουμουνδούρου κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προχωράει ουσιαστικά στη μείωση του αφορολόγητου. Πετούνται πλέον 30% αυξημένες ηλεκτρονικές δαπάνες, χωρίς μάλιστα να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές οι υψηλές δαπάνες για ενοίκιο και λογαριασμούς ΔΕΚΟ. Ακυρώνεται η μείωση της προκαταβολής φόρου από το 100% στο 50%. Ακυρώνεται η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης και καταργείται η μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 11%. Όσο δεν μειώνονται τα πρωτογενή πλεονάσματα, οι πολίτες θα ζουν με λιτότητα, σχολίασε ο Παύλος Χριστίδης. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να βάλει τώρα το ζήτημα των πρωτογενών πλεονασμάτων, αν θέλει να πετύχει υψηλή προοπτική ανάπτυξη. Αυτή είναι για εμάς η χημεία η οποία οδηγεί τη χώρα σε ανάπτυξη. Χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα, μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξη. Όσο είναι και τα δύο ψηλά, οι πολιτικές της λιτότητας θα συνεχίσουν να υπάρχουν στη χώρα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαθίζει στα χνάρια του ΣΥΡΙΖΑ και στην οικονομία. Δυστυχώς, οι πολίτες καλούνται για μια ακόμη φορά να πληρώσουν το μάρμαρο. Όπως αποτυπώνεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, η Νέα Δημοκρατία αποδέχεται πλήρως τις δεσμεύσεις Τσίπρα. Η οικονομία θα αποτελέσει το επόμενο πεδίο σύγκρουσης στη Βουλή ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση.